τον άλλο, κατά την αγάπη του Θεού. Έτσι, δόξα στον Κύριο. Σας ευλογώ όλους το όνομα του Ιησού. Ήταν πάρα πολύ ωραία την Κυριακή το απόγευμα. Είχαμε έτσι ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό και θα το κάνουμε μετά το Πάσχα, κάθε μήνα θα το κάνουμε. Και πιστεύω ότι ο Κύριος θα το ευλογήσει και θα δώσει μια ιδιαίτερη χάρη. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Να είστε ευλογημένοι όλοι που υπηρετήσαμε το σχέδιο και την αλήθεια του Θεού με αγάπη, πίστη και ταπείνωση. Έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο από τον υπέροχο Λόγο του Θεού. Στον κόσμο υπάρχει μεγάλη ταραχή, μεγάλη σύγχυση, αλλά ο Θεός έχει πάντα να μας πει καλά πράγματα. Τα λόγια του Θεού είναι πάντα καλά λόγια. Τα λόγια του Θεού είναι πάντα θεραπευτικά λόγια που εργάζονται απλά στη ζωή μας. Και σήμερα θα δούμε ένα σπουδαίο μάθημα που έχει να κάνει με ένα ισχυρό όπλο του Θεού, που είναι η αγάπη του Θεού. Και θα δούμε πώς ο Θεός ερμηνεύει τη δικιά του αγάπη. Γιατί υπάρχουν δύο επίπεδα αγάπης. Η ανθρώπινη αγάπη, η ψυχική αγάπη, που είναι σημαντική για να ζήσει ο άνθρωπος. Υπάρχει η πνευματική αγάπη, που είναι η αγάπη του Θεού, που είναι κάτι πνευματικό που έρχεται από το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Όπως υπάρχουν και δύο επίπεδα ζωής. Υπάρχει η φυσική ζωή, η ψυχική ζωή και η πνευματική ζωή. Τα δέντρα έχουν ζωή, τα λουλούδια έχουν ζωή, τα ζώα έχουν ζωή, είναι η φυσική ζωή. Ενώ η πνευματική ζωή είναι η ζωή του Θεού. Αν υπάρχουν αυτά τα δύο επίπεδα, σημαίνει ότι υπάρχουν δύο επίπεδα αγάπης. Η αγάπη του Θεού και η αγάπη η ψυχική, η ανθρώπινη, που είναι και αυτή σημαντική για να μπορεί να λειτουργήσει ο άνθρωπος. Γιατί ο Θεός είπε ότι η αγάπη είναι πάνω απ' όλα? Γιατί έδωσε αυτή την ερμηνεία ο Θεός και την αξία στην αγάπη? Και αυτό θα το δούμε σήμερα, θα αφήσουμε τον Λόγο του Θεού να εργαστεί μες στην καρδιά μας για να μπορούμε να λάβουμε από τον Κύριο τη δικιά του γνώση. Έτσι, για να πάμε 1450 σελίδα. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 13 κεφάλαιο και στο 33. 1450, Ιωάννης 13-33. Για να το δούμε. Και μετά θα πούμε και στην Αλφα Κορινθίους για να δούμε τι θα μας πει ο Κύριος. Το βρήκαμε όλοι? Παιδάκια μου, για λίγο ακόμα μαζί σας θα με ζητήσετε, όπως είπα στους Ιουδαίους, ότι όπου εγώ πηγαίνω εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, και το λέω τώρα σε εσάς. Καινούργια εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως και εγώ σας αγάπησα, και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Από τούτο θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Κρατάμε αυτό. Από τούτο, λέει, θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι εσείς είστε δικοί μου μαθητές. Αν περπατήσετε μέσα στην αγάπη. Για να πάμε και στην Αλφα Κορινθίους 1554, στο 13, που είναι το κεφάλαιο της αγάπης, το ξέρουμε όλοι, το βρήκαμε. Αλφα Κορινθίους 13, 1554. Το βρήκαμε όλοι? Αλφα Κορινθίους 13, 1554. Εάν μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των εκείνων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινε ένα κύβαλο προύτσος που βγάζει ήχους, ένα κύβαλο που ξεφαίνει, και αν έχω προφητεία και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετατοπίζω το βουνά, αλλά αν δεν έχω αγάπη δεν είμαι τίποτα. Και αν διανύμω όλα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώσω το σώμα μου για να καώ, αλλά αν δεν έχω αγάπη δεν αφαινούμε σε τίποτα. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυταδιάζει, δεν υπερηφανεύεται, δεν φέρεται με απρέπεια, δεν ζητάει τα δικά της, δεν εξάπτεται, δεν συλλογίζεται το κακό, δεν χαίρεται στην αδικία, συγχαίρει όμως πάντα την αλήθεια, όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη δεν χάνεται ποτέ, δεν ξεπέφτει ποτέ, όμως όλα τα άλλα, είτε προφητείες είναι θα καταργηθούν, είτε γλώσσες θα σταματήσουν, είτε γνώση θα καταργηθεί, επειδή κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Όταν όμως έρθει το τέλειο, τότε το κατά μέρος θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νύπιος, μιλούσα ως νύπιος, σκεφτόμουν ως νύπιος, είχα κρίση ως νύπιος, αλλά όταν όμως έγινε άντρας, έβαλα κατά μέρος εκείνο που έχει τον νύπιο.
Επειδή τώρα βλέπουμε σαν μέσα από ένα θαμπό κάτω από μετρόπο ανοιγματότητα, τότε όμως θα βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο, τώρα γνωρίζουμε κατά μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω καθώς και γνωριστικά, ώστε τώρα μένει πίστη, ελπίδα, αγάπη, από αυτά τα τρία όμως από αυτά μεγαλύτερη είναι αγάπη. Και στο 14, να ακολουθείτε την αγάπη και να ζητάτε με ζήλο τα πνευματικά χαρίσματα, περισσότερο όμως το να προφητεύετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν έρθει το τέλειο, λέει, όλα θα καταργηθούν. Πότε είναι το τέλειο? Μετά τη δεύτερη ανάσταση, στην τελική κρίση, ο Ιησούς θα παραδώσει τα πάντα στον Πατέρα. Και τότε ο Θεός θα είναι Θεός στα πάντα εν πάση. Δεν θα χρειάζεται ο Θεός να αποκαλύπτει ως Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι η διακονία του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο. Και τότε τι λέει, όταν έρθει το τέλειο, λέει, όλα θα καταργηθούν. Η πίστη, η γνώση, όλα θα καταργηθούν. Αυτό που δεν θα χαθεί ποτέ είναι η αγάπη. Που σημαίνει η αγάπη είναι διαχρονική και είναι αιώνια. Αυτά που μας διδάσκει ο Θεός τώρα σαν εκκλησία μέσα στους ανθρώπους είναι και μια εποχή και μια περίοδο. Όταν έρθει το τέλειο, θα μπούμε σε μια άλλη διάσταση του Θεού. Θα αποκαλυφθεί ο Θεός στη ζωή μας με έναν άλλο τρόπο και όλα αυτά που τώρα μας δίνει ο Θεός είναι για μια περίοδο, για μια εποχή, γιατί τότε θα έρθει το τέλειο και όλα θα σταματήσουν και προφητείες και γλώσσες. Αλλά αυτό που δεν θα χαθεί ποτέ για πάντα είναι η αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός το λέει έτσι? Το πρώτο που θέλουμε να δούμε, τι είπε στον κατά Ιωάννη ο Κύριος. Θα το δούμε σε 7 ωραίες αποκαλύψεις. Από τούτο λέει θα γνωρίσουν όλοι ότι εσείς είστε μαθητές μου. Που σημαίνει το πνευματικό, το θεϊκό, αποκαλύπτεται μέσα από την αγάπη. Το πνευματικό συστήνεται μέσα από την αγάπη. Γι' αυτό λέει τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε όλο τον κόσμο, που σημαίνει ο Θεός δεν συστήνεται στην ανθρωπότητα με φόβο και με τρόμο. Θα μπορούσε να το κάνει. Να κάνει ένα υπερφυσικό γεγονός και να κάνει τον κόσμο να φοβηθεί και να αναγνωρίσει ότι υπάρχει ένας Θεός. Από φόβο. Μπορεί να το κάνει. Να ανοίξει έναν ωκεανό έτσι και να σηκωθούν τα κύματα. Και να πει εδώ είμαι, προσκυνήστε με. Δεν το κάνει, ενώ μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί επέλεξε να φανερωθεί στον άνθρωπο μέσα από την αγάπη. Που σημαίνει αν το πνευματικό είναι ανώτερο, συστήνεται όχι από το φόβο, αλλά από την αγάπη. Που σημαίνει έτσι και η Εκκλησία συστήνει το πνευματικό από την αγάπη του Θεού. Γιατί η αγάπη είναι ένα ανώτερο κομμάτι στη ζωή μας, που ο Θεός το έθεσε, για να μπορούμε να... Γιατί ο Θεός δεν μιλάει για ένα συνέστημα αγάπης, μιλάει για κάτι άλλο. Γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη και ανατέλει τον ήλιο επί δικαίωση και αδίκουσα. Αν η ανθρώπινη αγάπη είναι κλειδί, είναι ο σύνδεσμος, να μπορούν όλα τα επίπεδα να συνυπάρξουν, το άρρωστο με το υγιή, το αδύνατο με το δυνατό. Αυτό που έχει λίγη γνώση με αυτό που έχει πολύ γνώση. Η αγάπη είναι ο σύνδεσμος είναι. Να μπορεί να τα συνδέσει όλα. Διαφορετικά αν δεν υπήρχε η αγάπη δεν μπορούσε να συνεπάρξουν τα επίπεδα της ζωής. Αυτοί που ήταν δυνατοί θα συνεπάρχαν με τους δυνατούς. Αυτοί που ήταν αδύνατοι με τους αδύνατους. Που σημαίνει η αγάπη είναι ο σύνδεσμος για όλα τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπουμε τον Χριστό να κηρύττει σε μια γυναίκα στη Σαμαρίτσα. Και να κηρύττει σε 5.000 ανθρώπους, σε 3.000, που σημαίνει η αγάπη είναι ο σύνδεσμος για όλα τα επίπεδα. Ένας άνθρωπος πολύ πνευματικός μπορεί να επικοινωνήσει με έναν απλό άνθρωπο που δεν ξέρει τίποτα. Η αγάπη είναι ο σύνδεσμος, που σημαίνει αν η ανθρώπινη αγάπη είναι σύνδεσμος, σκεφτείτε η αγάπη του Θεού που είναι κάτι πνευματικό, είναι σύνδεσμος για όλα τα πράγματα. Γι' αυτό λέει από την αγάπη θα γνωρίσουν όλοι ότι εσείς είστε δικοί μου μαθητές. Που σημαίνει το πνευματικό εκφράζεται μέσα από την αγάπη. Γι' αυτό λέει στους Γαλάτες ότι η πίστη ενεργείται διαμέσου της αγάπης. Αν δεν υπάρχει η πνευματική αγάπη του Θεού δεν μπορεί να κινηθεί η πίστη. Δεν μπορεί να μεταδώσει η πίστη. Δεν μπορεί να εργαστεί η αλήθεια. Γιατί η αγάπη είναι το κανάλι για να εκφραστεί οτιδήποτε είναι πνευματικό.
Ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. Κάνει χάρη για δικαίους και αμαρτωλούς σε όλο τον κόσμο ο Θεός, γιατί είναι αγάπη. Μακροθυμεί με όλους τους ανθρώπους, γιατί πρέπει να σωθεί ο κάθε άνθρωπος. Και ένας άνθρωπος έχει μεγαλύτερη αξία από όλα τα σύμπαντα. Ο Θεός είναι αγάπη και όσα λέει 1000 χρόνια για τον άνθρωπο, είναι μία μέρα για τον Θεό. Που σημαίνει ο Θεός κάνει χάρη για όλο τον κόσμο, γιατί λειτουργεί πάντα με αγάπη. Γιατί ο Θεός δημιούργησε τα πάντα? Γιατί η αγάπη είναι δοτική και δεν κλείνεται στον εαυτό της. Τι είναι η αγάπη? Δεν είναι εγωκεντρική η αγάπη. Να πει ο Θεός είμαι τόσο μεγάλος Θεός, μπορώ να κάνω τα πάντα και τα κρατάω για τον εαυτό μου. Άρχισε να δημιουργεί, που σημαίνει η αγάπη δεν είναι κλεισμένη στον εαυτό της, αλλά είναι δοτική για να μπορεί να δημιουργήσει ο Θεός. Και μέσα μας κατοικεί η αγάπη του Θεού. Γιατί δεχτήκαμε τον Χριστό, δεχτήκαμε το Άγιο Πνεύμα και ο Θεός φύτεψε μέσα μας σε ένα επίπεδο αποκάλυψης της αγάπης. Μπορούμε να περπατήσουμε με αγάπη, μπορούμε να μεταδώσουμε με αγάπη και μπορούμε να δεχτούμε τα πάντα με αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί το πνευματικό γνωρίζεται διαμέσω της αγάπης. Και είναι για τα παιδιά του Θεού ένα ισχυρό όπλο είναι. Γιατί ο σαντανάς δεν μπορεί να ζήσει μέσα στην αγάπη. Γιατί μέσα στην αγάπη ζει η αλήθεια και η πίστη. Και ο σαντανάς τρέμει την αγάπη. Τα δαιμόνια τρέμουν την αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι ένα όπλο διαχρονικό αιώνιο. Εκεί μέσα κατοικεί ο Θεός, εκεί μέσα κατοικεί η λύση του Θεού, εκεί μέσα κατοικεί η αγάπη του Θεού και η ευλογία. Όλα είναι μέσα στη θεϊκή αγάπη του Θεού στη ζωή μας. Είναι μέσα μας είναι. Αλλά χρειάζεται το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει να καταλάβουμε τη δύναμη που έχει. Γιατί το πνευματικό δεν συστήνεται με το φόβο. Συστήνεται μόνο με την αγάπη. Λέει πάντα την αλήθεια και μακροθυμεί για τον άνθρωπο για να έρθει στη σωτηρία και πάντα. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε εδώ στην Α' Κορινθίους στο 13 και στο 9 τι λέει. Η αγάπη λέει δεν χάνεται ποτέ. Αν δούμε το αρχαίο κείμενο τι λέει. Η αγάπη λέει δεν εκπίπτει ποτέ. Είναι αιώνια. Όλα τα άλλα είναι για μια εποχή, για μια περίοδο. Η αγάπη λέει δεν εκπίπτει, δεν χάνεται ποτέ. Τι είναι αυτό που δεν χάνεται ποτέ? Ο Θεός δεν χάνεται. Ο Θεός είναι κάτι αιώνιο. Η αγάπη είναι διαχρονική. Γι' αυτό λέει μεγαλύτερη από όλα είναι η αγάπη. Γιατί η φύση του Θεού είναι αγάπη. Η καρδιά του Θεού είναι καρδιά αγάπης. Ο χαρακτήρας του Θεού είναι χαρακτήρας αγάπης. Τι λέει εδώ πέρα? Ότι η αγάπη είναι κάτι διαχρονικό. Είναι κάτι που δεν μπορεί να χαθεί στους αιώνες. Είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλοιωθεί από το χρόνο. Δεν εκπίπτει. Δεν χάνεται. Είναι κάτι πνευματικό να μπορεί να κυριαρχήσει στους αιώνες των αιώνων. Μόνο με αγάπη μπορούμε να δεχτούμε τη δημιουργία του Θεού. Μόνο με αγάπη μπορούμε να δεχτούμε το Λόγο του Θεού. Μόνο με αγάπη μπορούμε να δεχτούμε την καρδιά του Θεού. Γιατί η αγάπη είναι κάτι διαχρονικό και μένει για πάντα στο σώμα. Γι' αυτό λέει πόσο ωραία το λέει. Όλα τα άλλα θα σταματήσουν, λέει. Αυτό το είδος της γνώσης, αυτό το είδος της προφητείας, αυτό το είδος των γλωσσών, αυτό που δεν θα χαθεί ποτέ είναι η αγάπη. Γιατί θα έρθει το τέλειο και θα μπούμε σε μια άλλη διάσταση σχέσης με τον Θεό. Όταν ο Υιός παραδώσει τη βασιλεία στον Πατέρα. Έχουμε την πρώτη Ανάσταση, την αρπαγή της Εκκλησίας, έχουμε τη χιλιετή βασιλεία, στο τέλος έχουμε τη δεύτερη Ανάσταση που θα γίνει μεγάλη κρίση και τότε ο Υιός θα παραδώσει τη βασιλεία στον Πατέρα. Και θα είναι ο Θεός για πάντα ο Θεός, άλλη διάσταση. Και θα συνεχίσουμε να ζούμε με την αγάπη του Θεού. Όλα αυτά που μας διδάσκει ο Θεός είναι μέχρι για τότε. Τότε θα μπούμε σε άλλη διάσταση, σε άλλο επίπεδο σχέσης και θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της αγάπης που είναι για πάντα από τον Θεό στη ζωή μας. Το τρίτο που θέλουμε να δούμε, τι λέει, η αγάπη λέει μακροθυμεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν εφθαδεί.
αδειάσει, δεν φέρεται με απρέπεια, δεν εξάπτεται, δεν υπερηφανεύεται. Προσέξτε το τρίτο. Η αγάπη είναι ένα πέπλο προστασίας που μας δίνει με ταπεινοφροσύνη. Η αγάπη είναι ο εχθρός της υπερηφάνειας είναι. Στην αγάπη δεν ζει υπερηφάνεια. Και στους υπερηφάνους αντιτάσσεται ο Θεός. Τι είναι η αγάπη? Είναι ο εχθρός της υπερηφάνειας είναι. Η αγάπη σε δίνει με ένα πνεύμα ταπεινοφροσύνης. Και τι κάνει η αγάπη? Θανατώνει την υπερηφάνεια. Τι κάνει η αγάπη? Θανατώνει τον εγωκεντρισμό. Μέσα στην αγάπη δεν μπορεί να ζήσει ο εγωκεντρισμός. Γιατί η αγάπη είναι οδοντική και καταστρέφει τον εγωκεντρισμό. Γι' αυτό βλέπουμε η ζωή του κόσμου κυριαρχείται από το εγωκεντρικό πνεύμα, που είναι το ανταγωνιστικό πνεύμα. Γι' αυτό λέει η αγάπη, λέει, μακροθυμή, δεν υπερηφανεύεται. Τι κάνει η αγάπη? Είναι μια ενέργεια που καταστρέφει την υπερηφάνεια. Είναι μια ενέργεια που καταστρέφει την πλάνη και σε προστατεύει και σε δίνει με το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης. Και μέσα στην ταπεινοφροσύνη κατοικεί ο Θεός, κατοικεί η πίστη και ο διάβολος τρέχει χιλιόμετρα μακριά. Τι είναι η αγάπη? Είναι ένδυμα ταπεινοφροσύνης. Μπορείς να δίνεις ένα πέπλο ταπεινοφροσύνης. Και αυτό το πέπλο τι κάνει? Σε προστατεύει από τα στεγανά να μην μπει μέσα η υπερηφάνεια, ο εγωκεντρισμός, ο φθόνος, ο ανταγωνισμός. Και η αγάπη τι κάνει? Τα νεκρώνει όλα αυτά τα πράγματα και σε δίνει με κάτι ανώτερο. Αν η αγάπη είναι κάτι ανώτερο, σε κάνει και δίνει σε ένα πέπλο χάρης που είναι ανώτερο από την υπερηφάνεια, ανώτερο από τον ανταγωνισμό, ανώτερο από τη ζήλια, ανώτερα από την αυθάδεια και σε δίνει με αυτό που είναι ο παντοδύναμος Θεός. Δόξα στον Κύριο. Τι είναι η αγάπη? Είναι το αντίθετο από αυτό που σπέρνει ο διάβολος. Γι' αυτό ο διάβολος λειτουργήσε εγωκεντρικά. Σκέφτηκε ο γιος της αυγής ότι επειδή είχε μεγάλη ευλογία, υπερηφανεύτηκε και λέει θα πάρω κι εγώ τη θέση που έχει ο Θεός. Και μόλις μπήκε στην καρδιά του η αμαρτία έπεσε. Έχασε τη δόξα. Η αγάπη τι κάνει? Μας ξαναδίνει με τη χαμένη δόξα. Τι κάνει η αγάπη? Μας ξαναδίνει με τη χαμένη δόξα που είχε ο πρώτος Αδάμ, που την έχασε. Γιατί είναι μέσα στον Χριστό και μας δίνει πραγματικά με την είναι πέπλο προστασίας. Και κατοικεί μέσα μας. Είναι πέπλο χάρης που μας προστατεύει πραγματικά για να μπορούμε να σταθούμε στην αλήθεια και στη χάρη του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Είναι προστασία ενάντια στον εχθρό. Είναι προστασία ενάντια στην πλάνη. Είναι προστασία ενάντια στα βέλη του σατανά. Είναι κάτι δυνατό που εργάζεται μέσα στη ζωή μας. Το τέταρτο που θέλουμε να δούμε, τι λέει η αγάπη? Δεν χαίρεται στην αδικία, συγχαίρει όμως την αλήθεια. Τι είναι η αγάπη? Είναι ταυτισμένη με την αλήθεια είναι η αγάπη. Τι είναι η αγάπη? Δεν καταφρονεί ποτέ την αλήθεια. Τι είναι η αγάπη? Η αλήθεια για να υπηρετεί στον κόσμο χρειάζεται αγάπη. Η αγάπη τι κάνει? Επιτρέπει την αλήθεια να υπηρετήσει την ανθρωπότητα. Που σημαίνει η αγάπη ελευθερώνει την αλήθεια. Η αγάπη τιμάει την αλήθεια. Η αγάπη συνεργάζεται με την αλήθεια. Και η αγάπη στηρίζει πάντα την αλήθεια. Που σημαίνει τι είναι η αγάπη? Δεν καταφρονεί την αλήθεια. Δεν αλλοιώνει την αλήθεια. Αλλά η αγάπη δίνει ανοχή χάρη στον κόσμο για να λάβουν την αλήθεια. Τι κάνει η αγάπη? Δίνει περιθώριο χάρης για να δεχτούν την αλήθεια. Επιτρέπει στην αλήθεια να εργαστεί. Και αν θέλουμε την αλήθεια να ζήσουμε, που τη θέλουμε όλοι, πρέπει να επιτρέψουμε την αγάπη να μας βοηθήσει να περπατήσουμε την αλήθεια. Γιατί η αγάπη μας δίνει ανοχές να κινηθούμε με την αλήθεια. Μας κάνει σοφούς για να περπατήσουμε την αλήθεια. Γιατί η αγάπη την κάνει πάντα, χαίρεται και συγχαίρει και τιμάει. Είναι το μεγάλο όπλο για να εργαστεί η αλήθεια.
Γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να εργαστεί χωρίς αγάπη. Γι' αυτό τα παιδιά του Θεού ζουν με αλήθεια, περπατάνε με αλήθεια και η αγάπη τους δίνει ανοχή, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που είναι η αμαρτία. Να δώσουμε την αλήθεια με ανοχή χάρης. Να μην πούμε σε ένα ταξίδι και πούμε στον άλλον μετανόησες, πας στην κόλαση τώρα. Είναι αλήθεια αυτό ότι αν δεν μετανοείς, ο άνθρωπος θα πει στην κόλαση. Αν τη δώσεις έτσι, δεν έχεις αποτέλεσμα. Αν του τη δώσεις με ανοχή, χάρη στην αλήθεια, τι γίνεται, πως πάμε, ο δόξα στον Κύριο. Ο Θεός είναι καλό, γνωρίζεις τον Κύριο. Αυτό λέγεται ανοχή χάρης. Και του δίνεις την αλήθεια με ανοχή χάρης και αγάπης. Και προσπαθείς να τον κερδίσεις. Γιατί η αλήθεια, αν δεν υπάρχει χάρη, δεν μπορεί να τη δεχτεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο νόμος δεν μπόρεσε να ευαρεστήσει ο Ισραήλ τον Θεό και έρχεται ο Χριστός να φέρει χάρη. Όχι να αλλοιώσουμε την αλήθεια, αλλά να δώσουμε την αλήθεια με σοφία. Και η αγάπη την κάνει, σε βοηθάει να δεις πότε είναι ανοιχτός ο άλλος για την αλήθεια. Γιατί αν του πεις τώρα δεν μετανοείς, πας στην κόλαση, μπορεί να είναι κλειστός αυτός. Αλλά το Άγιο Πνεύμα σου δίνει περιθώριο και ανοχή χάρη για να δώσεις την αλήθεια. Και τότε η αγάπη συνεργάζεται με την αλήθεια και μπορεί να κάνει τη δουλειά της η αλήθεια, γιατί προπορεύεται η αγάπη και προετοιμάζει τον δρόμο. Τι έκανε ο Χριστός, προετοίμασε τον δρόμο για την αλήθεια. Γιατί η αγάπη είναι ταυτισμένη με το πρόσωπο του Ιησού. Που σημαίνει η αγάπη τι κάνει, προπορεύεται στη ζωή μας. Και δημιουργεί δρόμους για να εργαστεί η αλήθεια που είναι μέσα στην καρδιά μας. Πολύ σπουδαίο είναι. Και θανατώνει τον εχθρό που είναι ο διάβολος, η υπερηφάνεια, ο ανταγωνισμός. Και δίνει το άγγιγμα του Θεού στους ανθρώπους για να μπορούν πραγματικά να λάβουν, την αλήθεια του Θεού. Δόξα στον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι. Το πέμπτο που θέλουμε να δούμε, η αγάπη τι λέει. Πάντα ανέχεται και πάντα τι κάνει. Υπομένει η αγάπη. Τι κάνει η αγάπη, έχει μέσα το δικαίωμα της ανεκτικότητας. Που σημαίνει ο Θεός ανέχεται όλους τους ανθρώπους και υπομένει μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή για να τους κερδίσει. Που σημαίνει αγάπη έχει μέσα υπομονή και ανεκτικότητα. Είναι δύο τεράστια όπλα για τη ζωή μας. Υπομονή και ανεκτικότητα. Που σημαίνει μέσα στην υπομονή και στην ανεκτικότητα κατοικεί το έλεος του Θεού. Κατοικεί η μακροθυμία του Θεού. Η αγάπη πάντα ανέχεται και πάντα υπομένει. Γιατί η αγάπη έχει ένα στόχο που είναι η αλήθεια και το σχέδιο και το πρόσωπο του Θεού. Που σημαίνει σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε πρέπει να λειτουργήσουμε με ανεκτικότητα και με υπομονή, γιατί έχουμε στόχο την αλήθεια του Θεού. Και έτσι μας βοηθάει να είμαστε πάντα ανεκτικοί και να μπορούμε να προχωρήσουμε με υπομονή πιστεύοντας στην αλήθεια του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός ανέχεται τον κόσμο, αμαρτωλούς και τα πάντα και υπομένει μέχρι να μπορέσει να τους κερδίσει. Δύο ισχυρά όπλα, ανεκτικότητα και υπομονή, που καταστρέφουν τα έργα του σατανά και επιτρέπουν την πιστότητα του Θεού να εργαστεί, γιατί ο Θεός είναι πάντα, πάντα πιστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Που σημαίνει είναι δύο πολύ ισχυρά όπλα, η ανεκτικότητα και η υπομονή για να μπορεί να εργαστεί ο Θεός μέσα στη ζωή μας με τον χρόνο Του. Γιατί δεν είμαστε πάντα ανοιχτοί στον Θεό. Αν δούμε πριν από 10 χρόνια είμαστε τελείως διαφορετικοί, τώρα είμαστε τελείως διαφορετικοί. Που σημαίνει μετά από ένα χρόνο θα είμαστε πιο διαφορετικοί. Χρειάζεται ανεκτικότητα και υπομονή για να έρθει ο θερισμός. Για όλα τα πράγματα χρειάζεται να έρθει ο θερισμός. Και για να έρθει ο θερισμός χρειάζεται η ανεκτικότητα και η υπομονή. Που σημαίνει ο Θεός μας μαθαίνει την υπομονή και μας μαθαίνει να είμαστε ανεκτικοί σε καταστάσεις, ώστε να περιθάλπτουμε την αμαρτία, αλλά να είμαστε ελεήμονες μέχρι να κερδίσουμε αυτό που πιστεύουμε και περιμένουμε και θέλουμε το Θεό. Η ανεκτικότητα δεν έχει την έννοια να καλλιεργήσουμε την αμαρτία, αλλά έχει την έννοια να μπορούμε να κάνουμε υπομονή για να συλλάβουμε το δώρο και την αλήθεια του Θεού στη ζωή μας. Το έκτο που θέλουμε να δούμε, τι λέει η αγάπη. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Τι κάνει η αγάπη, όλα τα πιστεύει και όλα τα ελπίζει.
Ανεκτικότητα, υπομονή, πίστη και ελπίδα. Που σημαίνει τι κάνει η αγάπη, πιστεύει όλο το σχέδιο του Θεού. Ελπίζει σε όλη την αλήθεια του Θεού. Και τότε λειτουργεί η υπομονή και η ανεκτικότητα. Δεν υπάρχει απιστία στην αγάπη. Η αγάπη τα πιστεύει όλα, ό,τι λέει ο Θεός τα πιστεύει. Η αγάπη είναι ανοιχτή σε οτιδήποτε έχει ο Θεός. Και ελπίζει ότι το αύριο είναι στα χέρια του Θεού. Γι' αυτό λέμε η πίστη είναι ελπιζομένων πεποίθησης. Τι κάνει η ελπίδα, καθοδηγεί την πίστη μας. Και τι κάνει η υπομονή και η ανεκτικότητα, επιτρέπει στην πίστη και την ελπίδα να εργαστούν. Γιατί η αγάπη όλα τα πιστεύει και όλα τα ελπίζει. Δεν υπάρχει απιστία στην αγάπη. Δεν μπορεί να πει αγάπη, α, ο Θεός σε μένα με ξέχασε. Είναι απιστία. Ο Θεός έκανε διαθήκη μαζί σου και μαζί μου. Είναι πατέρας ο Θεός. Η αγάπη μπορεί να δεχτεί την πατρότητα του Θεού και μπορεί να ελπίσει στο αύριο του Θεού. Γιατί μέσα στην αγάπη δεν υπάρχει απιστία. Υπάρχει πίστη και ελπίδα για το αύριο. Έχουμε υπομονή και ανεκτικότητα, πίστη και ελπίδα έχουμε. Για να μπορεί να εργαστεί η πίστη χρειάζεται υπομονή και ανεκτικότητα και να μπορεί να εργαστεί πίστη και ελπίδα και να μπορέσουμε να λάβουμε, γι' αυτό λέει, όλα τα πιστεύει. Άνθρωπος πίστης, Πατέρα σε ευχαριστώ για το Ευαγγέλιο και τα λόγια σου, τα πιστεύω όλα. Ότι είσαι καλός Θεός, αγαθός Θεός, ευλογημένος Θεός και τα λόγια σου μένουν πάντα στους αιώνες. Η αγάπη δεν μπορεί να πιστέψει σε κάτι κακό για το Θεό. Η αγάπη πιστεύει αυτό που είναι ο Θεός. Η αγάπη ελπίζει ότι ο Θεός ποτέ δεν θα την προδώσει. Γι' αυτό λέει κάθε ένας που πιστεύει σε μένα δεν θα ντροπιαστεί. Γι' αυτό όταν ο Κύριος πήγαινε στο σπίτι του Ιάιρο, τι έγινε. Μια γυναίκα, ας πούμε, είχε ένα πρόβλημα, η αιμορραούσα και τον άγγιξε και θεραπεύτηκε και το θαύμα της πήρε χρόνο καθώς πηγαίναν για το σπίτι του Ιάιρο. Και ήρθαν οι υπηρέτες και λένε, Κύριε Δεϊάρη, μην ενοχλείς άλλο το δάσκαλο, το κοριτσάκι πέθανε. Σκεφτείτε να περιμένεις το θαύμα και να βγει ένα άλλο θαύμα και να χάσεις το θαύμα. Και ο φόβος κυριάρχησε τον Ιάιρο. Και τι του λέει ο Χριστός, του λέει, Ιάιρε, δεν φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ, πίστευε, του λέει. Ο Χριστός είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη είναι ένα πρόσωπο, είναι ο ίδιος ο Θεός της ζωής. Και ο Θεός ποτέ δεν αποτυχαίνει. Ποτέ δεν απογοητεύει. Ποτέ δεν προδίδει την πίστη μας και την αγάπη μας. Είναι πιστός Θεός. Που σημαίνει πρέπει να κτίσουμε την πίστη στην αγάπη του Θεού. Γιατί είναι ένα κομμάτι. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι ακύρεος Θεός. Που σημαίνει πραγματικά η αγάπη του Θεού είναι διαχρονική. Και αυτό λέει όλα θα σταματήσουν. Αυτό δεν θα χαθεί ποτέ. Γιατί ο Θεός η φύση του είναι αγάπη. Ο Χριστός είναι η αγάπη του Θεού. Ο Δημιουργός ήρθε να ζήσει με ανθρώπους, να φάει, να πιει, να τους αγγίξει, να τους πει τι κάνετε, ποιο είναι το πρόβλημά σας, να προσευχηθώ. Η αγάπη πήρε σάρκα και οστά και περπάτησε μαζί με τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού τρέχει μέσα από τα παιδιά του Θεού σε όλο τον πλανήτη και αγγίζει καρδιές, χτυπάει πόρτες, πηγαίνει σε ανθρώπους. Η αγάπη συναντάει τους ανθρώπους μέσα στην αμαρτία, γιατί η αγάπη είναι διαχρονική αιώνια. Και έχει ένα σκοπό να σώσει τον άνθρωπο. Η αγάπη δεν είναι εγωκεντρική να κάνει βόλτες στο σύμπαν. Έχει ένα σκοπό να πάρει ό,τι καλύτερο υπάρχει ένα άνθρωπος και να το φέρει στον Δημιουργό. Δεν είναι αγάπη ένα πράγμα που κάνει βόλτες στο υπερπέρα. Έχει ένα σκοπό να συναντήσει τα παιδιά του Θεού και να εργαστεί μέσα στις καρδιές τους με τον άνθρωπο. Είναι κάτι αιώνιο είναι. Είναι κάτι ισχυρό που έχει ελπίδα και πίστη μέσα. Και ο άνθρωπος στο Θεό που ζει με αγάπη είναι πιστός άνθρωπος. Έχει ελπίδα και πίστη για το αύριο και πιστεύεται το Θεό στη ζωή του. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όλα τα πιστεύει και όλα τα ελπίζει. Όλα τα ανέχεται και για όλα κάνει υπομονή πιστεύοντας στο Θεό. Και αλήθεια ζει και εργάζεται μέσω της αγάπης. Γιατί η αλήθεια με την αγάπη έχουν συνδεθεί και εργάζονται. Τι έκανε ο Χριστός, έφερε τη χάρη και την πάντρεψε με την αλήθεια και τη δύναμη. Τώρα η αλήθεια και η δύναμη είναι συνδεδεμένη με τη χάρη του Θεού.
για να μπορεί ο καλός Θεός να εργαστεί από όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Και το 7ο, τι λέει εδώ πέρα, μεγαλύτερη από όλα είναι η αγάπη. Και στο 14 τι λέει, να ακολουθείτε λέει την αγάπη, να την ακολουθείτε. Σαν να μας λέει ότι ο Θεός η αγάπη είναι ένα πρόσωπο και μας διδάσκει. Και καθώς ακολουθούμε την αλήθεια, μαθαίνουμε από την αγάπη του Θεού, ο Θεός την αγάπη. Τι κάνουμε, ακολουθούμε το δρόμο της αγάπης. Και διδασκόμαστε μέσα από την αγάπη καθώς μας διδάσκει η αλήθεια. Γι' αυτό λέει να ζητάμε λέει με ζήλο και να ακολουθήσουμε το δρόμο της αγάπης. Γι' αυτό η αγάπη είναι μεγαλύτερη από όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Είναι διαχρονική. Ό,τι και χάρισμα να έχεις κάποια στιγμή θα χαθεί. Γιατί όταν έρθει το τέλειο θα πούμε σε άλλη διάσταση. Τότε δεν χρειαζόμαστε λόγο γνώση, γιατί η γνώση θα κατοικεί απεριόριστα. Δεν θα χρειαζόμαστε λόγο σοφίας, γιατί η σοφία θα αναπαυτεί απεριόριστα. Άλλη διάσταση, το τέλειο. Αν αυτό που ζούμε τώρα έχει τέτοια ομορφιά που δεν είναι το τέλειο, σκεφτείτε μετά τη δεύτερη Ανάσταση, όταν ο Υιός παραδώσει τη Βασιλεία στον Πατέρα και ανοίγει μια άλλη διάσταση που δεν την αναφέρει η Γραφή, είναι άλλο επίπεδο, τότε θα συναντήσουμε το τέλειο και μπαίνουμε σε άλλο επίπεδο. Και τότε η αγάπη θα συνεχίσει να ζει στη ζωή μας και να περπατάμε με το Θεό. Όλα τα άλλα είναι για μια εποχή, για μια περίοδο, μέχρι να εκπληρωθούν οι χρόνοι του Θεού στη ζωή μας. Που σημαίνει γι' αυτό ο Θεός λέει, από όλα μεγαλύτερη είναι η αγάπη. Και εσείς λέει να ακολουθήσετε την αγάπη. Δεν μπορείς να διδαχθείς από ένα συνέστημα. Μπορείς να διδαχθείς από ένα πρόσωπο. Γι' αυτό λέει να ακολουθήσουμε την αγάπη, γιατί μας διδάσκει. Γιατί στην ουσία η αγάπη είναι ένα πρόσωπο, είναι ο Θεός της ζωής. Και η αλήθεια είναι ταυτισμένη με την ύπαρξη του Θεού. Και καθώς κοιτάμε στον Κύριο μας μαθαίνει ο Θεός, γιατί η διδασκαλία του Θεού είναι διδασκαλία αγάπης. Τι είναι η διδασκαλία του Θεού, είναι μαθητή αγάπης. Γιατί ο Θεός είναι καλός Θεός και μαθαίνει τα παιδιά του από αγάπη. Είμαστε μαθητές του Κυρίου και διδασκόμαστε από την αγάπη του Θεού που είναι κάτι πνευματικό. Δεν είναι απλά ένα συνέστημα. Εκφράζεται και μέσα από ένα συνέστημα, αλλά είναι κάτι μεγαλύτερο. Είναι ο χαρακτήρας και η ύπαρξη του Θεού. Είναι το DNA του Θεού είναι. Αν πάρουμε το DNA του Θεού και το αναλύσουμε, είναι όλο αγάπη. Γι' αυτό είπαμε την Κυριακή ότι το DNA μέσα είναι αμαρτωλό, γιατί γεννηθήκαμε την αμαρτία. Αν δεν ήταν αμαρτωλό, δεν θα πεθαίναμε, δεν θα γερνάγαμε τίποτα. Το DNA του Θεού είναι αγάπη. Τι είναι το DNA του Θεού? Αγάπη είναι. Γι' αυτό λέει, η Εκκλησία κάνει υπομονή και νίκα στην Αποκάλυψη. Γιατί τι λέει? Κάνει υπομονή, ξέρω ότι πιέζεσαι στον κόσμο της αμαρτίας, αλλά έρχεται το τέλειο στη ζωή σου που είναι κάτι μεγάλο. Κάνει υπομονή. Κοίτα σε μένα, αυτός ο κόσμος έχει προβλήματα. Έχει θλίψεις. Δεν ζούμε στο τέλειο, ζούμε στο κατά μέρος. Ας κάνουμε υπομονή και σκητάμε στον Κύριο. Ας πάρουμε τα λόγια του μετρητής με αγάπη να τα πάρουμε, μετρητής να τα πάρουμε. Γιατί η αγάπη είναι διαχρονική και αξιόπιστη. Δεν μπορεί η αγάπη να μην έχει αξιοπιστία μέσα. Είναι αξιόπιστη. Είναι φερέγγια η αγάπη. Γιατί είναι το DNA του Θεού που είναι DNA αγάπης. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό πολλές φορές κοιτάμε τον εαυτό μας και λέω, Κύριε, τι πιο πολύ είχα εγώ από έναν άλλον άνθρωπο και με έσωσες. Τίποτα δεν είχα. Η αμαρτία είναι αμαρτία για όλους τους ανθρώπους. Αλλά η αγάπη σου τι είναι, με έκανε και κατάλαβα, Κύριε. Και σε ευχαριστώ πολύ και κάνουμε ένα όργανο να καταλάβουν όλοι, Κύριε. Δεν μπορώ να υψώσω τον εαυτό μου πάνω από κανέναν άνθρωπο. Και κανένας δεν μπορεί να υψωθεί πάνω από κανέναν άνθρωπο. Γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι και η αμαρτία μας έπιασε όλους. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η αγάπη του μας ελέησε και μας έκανε να καταλάβουμε. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος στην Εφεσή, ότι ήμασταν τέκνα ορικής, λέει, και βάζει τον εαυτό του. Αλλά ο Θεός μέσα στο έλεος του και στην αγάπη του, λέει, μας ελέησε. Και ήρθε και αποκάλυψε τον Χριστό στη ζωή μας, για να μπορούμε να ακολουθήσουμε το μεγαλείο της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Για να τα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, η αγάπη συστήνει πάντα το πνευματικό. Ποτέ το πνευματικό δεν έρχεται.
δέχεται να συστηθεί μέσα από φόβο. Τα σημεία που γίνονται στον κόσμο γίνονται και υπάρχει εξής. Αλλά ο Θεός, ο βασικός τρόπος που συστήνεται είναι η αγάπη. Δεν μπορείς να πας σε έναν άνθρωπο και να του πεις πόσο χαρισματικός είναι από το Θεό, το ξέρεις. Ο Θεός μου έχει δώσει 10 χαρίσματα και να σε πιστέψει και να σωθεί. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Όταν του πεις για την αγάπη του Θεού, τότε μπορεί ο Θεός να ελεήσει την καρδιά του. Και αφού σωθεί θα καταλάβει και τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός στα παιδιά του. Γιατί ο Θεός είναι χαρισματικός. Ο τρόπος προσέγγισης είναι η αγάπη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο τρόπος φανέρωσης του πνευματικού είναι η αγάπη. Γιατί μέσα στην αγάπη ζουν όλα η πίστη, όλα τα δώρα του Θεού και ακολουθούν την αγάπη και εργάζονται όλα τα δώρα του Θεού μέσα το κλειδί της αγάπης. Δόξα στον Κύριο. Το δεύτερο που κρατάμε ότι η αγάπη είναι αιώνια, διαχρονική, δεν καταργείται, δεν χάνεται, δεν αλλοιώνεται, δεν θα σβήσει ποτέ. Οι αιώνες θα αλλάξουν, η αγάπη θα μένει για πάντα. Το σύμπαν θα αλλάξει, η αγάπη θα μένει διαχρονική για πάντα. Όλα θα αλλάξουν, η αγάπη δεν θα αλλάξει ποτέ. Γιατί ο Λόγος του Θεού θα πάρει άλλη διάσταση αποκάλυψη. Δεν καταργείται ο Λόγος του Θεού. Αλλά όταν έρθει το τέλειο θα πάρει άλλη διάσταση κοινωνίας στη ζωή μας. Θα πάρει την τέλεια διάσταση. Γιατί είναι διαχρονική και μένει για πάντα. Το τρίτο που κρατάμε, η αγάπη μας δίνει με ταπεινοφροσύνη. Και είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της υπερηφάνειας. Η υπερηφάνεια βλέπει την αγάπη και τρέχει με χίλια. Ο εγωκεντρισμός βλέπει την αγάπη και τρέχει να κρυφτεί. Τα δαιμόνια βλέπουν την αγάπη και τρέχουν να κρυφτούν. Η αγάπη είναι ένδυμα ταπεινοφροσύνης. Είναι σαν να πάρεις ένα ωραίο κουστούμι ο άντρας και ένα ωραίο φόρεμα η γυναίκα. Και να ντυθείς ένα φόρεμα όμορφο, καθαρό. Η αγάπη είναι ένδυμα ταπεινοφροσύνης. Που μας δίνει πνευματικά και μας προστατεύει από κάθε τι που έρχεται να χτυπήσει τη ζωή μας. Το τέταρτο, η αγάπη πάντα συμφωνεί με την αλήθεια. Η αγάπη οδηγεί και ελευθερώνει την αλήθεια. Η αγάπη ποτέ δεν καταφρονεί την αλήθεια. Η αγάπη δίνει ανοχή για να εργαστεί η αλήθεια. Δίνει ανοχή. Για να μπορεί να εργαστεί η αλήθεια στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Το πέμπτο, η αγάπη ανέχεται και υπομένει. Το έκτο είναι η αγάπη πιστεύει και ελπίζει. Και το έβδομο είναι η αγάπη είναι πάνω απ' όλα και μας διδάσκει. Όλα αυτά είναι πνευματικά στοιχεία της αγάπης. Και αυτή η αγάπη είναι μέσα μας. Ο Θεός είναι μέσα μας, το DNA του Θεού είναι μέσα μας, το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα μας, η αγάπη του Θεού είναι μέσα για να μπορέσει να κάνει την πίστη μας να εργαστεί. Γι' αυτό λέει η αγάπη δικά να ενεργεί την πίστη. Η Νέα Διαθήκη είναι διαθήκη αγάπης που ενεργείται η πίστη. Δεν είναι νομική διαθήκη. Δεν είμαστε στην εποχή του νόμου. Η Νέα Διαθήκη είναι διαθήκη της αγάπης του Θεού μέσα στον Χριστό που ενεργείται η πίστη και η χάρη. Ενεργείται η πίστη και η χάρη γιατί αν πάρουμε την αλήθεια νομικά χωρίς το πρόσωπο του Ιησού, την χάρη, την αγάπη του Θεού, δεν μπορεί να εργαστεί αλήθεια γιατί απέτυχε ο Ισραήλ. Και αν ο Ισραήλ απέτυχε, όλοι αποτύχαμε. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός να φέρει την χάρη, την αγάπη του Θεού και να μπορεί να εργαστεί η αλήθεια στη ζωή μας. Τι κάνει η αγάπη, μας διδάσκει πάντα και είναι μεγαλύτερα των πάντων. Είναι μεγαλύτερα των πάντων. Αν η αγάπη ζει μέσα μας που είναι μεγαλύτερα των πάντων, δεν αποτυχαίνει. Είναι μεγαλύτερα από μια ανάγκη, από ένα πρόβλημα, είναι διαχρονικό κομμάτι. Και αφού είναι μέσα μας είναι κάτι αξιόπιστο το Θεό. Γι' αυτό είναι οι τελευταίοι χρόνοι που ο Θεός εργάζεται ποιοτικά στη ζωή μας. Και υπάρχει τεράστια πλάνη στον κόσμο και μόνο η φανέρωση της αγάπης του Θεού μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει την αλήθεια του Θεού, το σχέδιο του Θεού και να γίνει ο άνθρωπος σόφρον άνθρωπος. Πώς ήταν ένας δαιμονισμένος του, τον ελευθέρωσε ο Κύριος ο Γαρδαρινός. Του βγήκανε τα δαιμόνια και έγινε σόφρον άνθρωπος. Ήρθε λογική μέσα του. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν παραλογία στη σκέψη εξαιτίας αμαρτίας. Και έρχεται η αγάπη του Θεού που είναι φάρμακο. Τι είναι το πόλι του Σατανά, είναι αρρώστια στο DNA του ανθρώπου. Τι είναι το αντίδοτο του Θεού, είναι το DNA της αγάπης του Θεού μέσα στον Χριστό που έρχεται να μπολιάσει το αρρωστημένο DNA και να σπάσει την κατάρα
και να μας κάνει να αισθανθούμε την αγάπη του Θεού χωρίς ένοχες, χωρίς καταδίκη, αλλά με απόλυτη εμπιστοσύνη και ομορφιά στον Κύριο. Γι' αυτό η αγάπη είναι ο σύνδεσμος. Αν, ας πούμε, παράδειγμα, είσαι σε ένα επίπεδο πνευματικό δυνατό και δεν υπάρχει ο σύνδεσμος, δεν μπορείς να προσεγγίσεις τίποτα άλλο. Θέλεις όλα να λειτουργούν εκεί. Ο σύνδεσμος είναι η αγάπη να μπορείς να κινηθείς σε όλα τα επίπεδα. Γιατί η ζωή έχει διάφορα επίπεδα καταστάσεων για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κάθε άνθρωπο. Το κάθε πρόβλημα έχει το επίπεδο του. Ο κάθε άνθρωπος έχει το επίπεδο του. Η κάθε κατάσταση έχει το επίπεδο της. Μόνο η αγάπη είναι ο σύνδεσμος για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε όλα αυτά. Δόξα στον Κύριο. Πού είναι η αγάπη του Θεού, είναι μέσα μας, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι ο ίδιος ο Χριστός, είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, είναι η ίδια η θαυμαστή χάρη του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Δεν μπορεί να σε διδάξει ένα συνέστημα, σε διδάσκει και ένα πρόσωπο. Δεν μπορεί να ακολουθήσει ένα συνέστημα, σε διδάσκει και μια ύπαρξη ο Θεός. Τι είναι η αγάπη, είναι η φύση του Θεού, η καρδιά του Θεού δεν έχει εγωκεντρισμό, έχει πάντα δοτικότητα. Γι' αυτό βλέπουμε ένας άνθρωπος μπορεί και 90 χρόνια να αμαρτάνει και τελευταία στιγμή να πει «Θεέ μου, σώσε με και να τον σώσω Θεός». Τι είναι αυτό? Είναι το μεγαλείο της αγάπης. Τι λέει η αγάπη? 90 χρόνια αμάρτανες, δεν σε σώζω, αλλά λέει «Σε συγχωρώ, μπες στην αιώνια ζωή». Σίγουρα η αμαρτία έχει προβλήματα, κανένας θα μην αμαρτάνει, αλλά η αγάπη του Θεού είναι διαχρονική, αιώνια, θαυμαστή, κατοικεί μέσα μας, είναι πέπλο προστασίας, έτσι ο Χριστός έτσι. Και η πίστη εργαζόταν, η αλήθεια εργαζόταν, τα χαρίσματα εργαζόταν, γιατί η αγάπη τα έχει όλα, τα φέρνει. Δεν κηρύττουμε μια αγάπη συνέστημα, κηρύττουμε μια αγάπη πνευματική από το Θεό, που τα λύνει όλα, τα πιστεύει όλα, γιατί έχουμε και διδασκαλίες που λένε, αν έχεις αγάπη δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Εμείς λέμε ότι η αγάπη τα πιστεύει όλα, τα θέλει όλα, τα ελπίζει όλα και τα λαμβάνει όλα. Πιστεύουμε στην ολοκλήρωση της αγάπης που τα έχει όλα και να εργαστούν απλά στη ζωή μας. Δόξα, δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, είμαστε πλούσιοι εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό ο Υιός του Θεού περπάτησε με αυτό το επίπεδο αγάπης και έφερε το άγγιγμα του Θεού σε εκατομμύρια καρδιές σε όλο τον πλανήτη, μέσα από την Εκκλησία το φέρνει και σήμερα, γιατί η αγάπη είναι αιώνια, διαχρονική και δεν αλλάζει. Είναι ένα πέπλο προστασίας που μας αγιάζει μέσα και επιτρέπει την αλήθεια να εργαστεί, επιτρέπει το λόγο να εργαστεί, επιτρέπει το χάρισμα να εργαστεί. Αν η αγάπη απομονωθεί, απομονώνονται όλα. Όταν η αγάπη ελευθερωθεί, ελευθερώνονται όλα. Η Διαθήκη ελευθερώνεται, η υπόσχεση ελευθερώνεται, η αλήθεια ελευθερώνεται, η σοφία ελευθερώνεται, γιατί η αγάπη τα έχει όλα μέσα της και μπορεί να τα φανερώσει απλά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δόξα στον Κύριο. Να κρατήσουμε αυτό το λόγο που είναι καλός λόγος. Είναι σπουδαίος λόγος. Είναι πνευματικός λόγος. Και είναι, δεν είναι προνόμιο κάποιου. Είναι προνόμιο χάρης. Δεν μπορώ να πω εγώ αγαπάω άλλος δεν αγαπάει. Αφού έχει το Χριστό είναι μέσα σου αυτό. Είναι το DNA του Θεού. Γι' αυτό και η παιδεία του Θεού τι κάνει, όσο σπάει ο ψυχικός άνθρωπος, ελευθερώνεται το χρυσάφι που είναι μέσα. Ελευθερώνεται το πλούτος που είναι μέσα, που είναι στον πνευματικό άνθρωπο, γι' αυτό το αίμα του Ιησού σπάει την πληγή και κάνει το χρυσάφι που είναι μέσα να μπορεί να αποκαλυφθεί με το μεγαλείο του. Γιατί είμαστε μέσα στον Χριστό και είμαστε ευλογημένοι από τον Κύριο και αγαπάμε πάντα τον Κύριο στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Τι είναι αυτά? Είναι ο πλούτος του Θεού μέσα μας, απεριόριστος πλούτος. Αν πούμε η αγάπη είναι αυτό ένα συνέστημα, τόνιωσα, δεν τόνιωσα, τότε φτωχεύουμε την αγάπη. Και επειδή σε αγάπη δεν μπορεί να φτωχεύσει, είναι πάντα πλούσια, έρχεται ο Θεός να μας διδάξει και να καταλάβουμε ότι πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει, ποτέ δεν αποτυχαίνει, πάντα βλέπει μπροστά γιατί είναι διαχρονική. Όλα τα άλλα θα σταματήσουν. Αυτό θα μείνει για πάντα, γιατί είναι κάτι αιώνιο που μας συνδέει με τον Θεό. Η αγάπη του μας σύνδεσε με τον Θεό, τίποτα άλλο. Η αγάπη του ελέησε τη ζωή μας. Η αγάπη του μας κρατάει στην πίστη. Γι' αυτό ζούμε 10, 20, 30, 50 χρόνια στην πίστη. Η αγάπη του μας συνδέει με εσύ.
ψυχής είναι σύνδεσμος, δεν σπάει. Αρκεί να βρεθούμε στην ομορφιά της αγάπης να μας οδηγήσει κατά πάνω. Δεν χρειάζεται να ζούμε με ενοχές, αλλά πρέπει να ζήσουμε με ελευθερία, ακολουθώντας το πρόσωπο και την ύπαρξη του Θεού στη ζωή μας. Οι ενοχές είναι κακές. Η διόρθωση του Θεού είναι καλή, που είναι διόρθωση αγάπης και ευλογίας στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Να κρατήσουμε τον Λόγο Του που είναι σπουδαίος. Ο μεγαλύτερος εχθρός του Σατανά είναι η αγάπη. Ο μεγαλύτερος εχθρός του εγωκεντρισμού είναι η αγάπη. Ο μεγαλύτερος εχθρός της απιστίας είναι η αγάπη. Ο μεγαλύτερος εχθρός της πλάνης είναι η αγάπη. Και ο μεγαλύτερος εχθρός του Σατανά είναι πραγματικά η αγάπη του Θεού, που είναι στο πρόσωπο και στο DNA του Θεού. Είναι μέσα μας, είναι κοντά μας για να μπορούμε να τον κρατήσουμε με πίστη και αγάπη. Και εκείνος είναι προσωπικός Θεός, θα μας οδηγήσει για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό λέει η Γραφή, κάθε ένας που άγγιξε το ημάτιό του, ο Κύριος τον θεράπευσε με την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό είναι οι εποχές που η πίστη μας θα αγγίξει πιο δυνατά το ημάτιο του Κύριου. Για να μπορεί θαυμαστή του χάρη να θεραπεύσει κάθε πληγή, σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε χώρα, γιατί το ημάτιο του Κύριου είναι πάντα θεραπευτικό που δίνει την χάρη του Θεού εργαστή. Δόξα στον Κύριο. Έτσι, αυτές είναι οι έννοιες της πνευματικής αγάπης. Είναι μεγαλύτερη από όλα γιατί είναι διαχρονική. Και ένα χάρισμα διδασκαλίας θα καταργηθεί. Και ένα χάρισμα γλωσσών θα καταργηθεί. Και ένα χάρισμα θεραπείας θα καταργηθεί όταν έρθει το τέλειο. Αυτό που δεν θα καταργηθεί ποτέ είναι η αγάπη του Θεού. Είναι η φύση του Θεού. Ο Θεός δεν αλλάζει ποτέ. Και είναι μέσα μας για να μπορούμε να ησυχάσουμε στη δικιά του μορφιά. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι. Γιατί το αίμα του Ιησού είναι δυνατό στη ζωή μας. Γι' αυτό είπαμε και την Κυριακή, τρεις ημέρες σκοτάδι στην Αίγυπτο. Είναι πληγή. Όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αυξηθούν στην αγάπη του Θεού, είναι πληγή. Όταν όμως το αίμα μπαίνει, σπάει την πληγή και αρχίζουμε και κατανοούμε την ύπαρξη του Θεού, το μεγαλείο του Θεού. Ο Θεός έχει μεγάλη αποκάλυψη για τη ζωή μας. Θα μας πει ποιος είναι. Θα αποκαλύψει τον εαυτό του πιο απλά. Γιατί τον ξέρουμε πολύ λίγο. Και μόνο μέσα από τη θυσία θα μας αποκαλυφθεί η μεγάλη διαχρονική ύπαρξη του Θεού στη ζωή μας, γιατί ζητάμε τον ίδιο τον Θεό που είναι πνευματικός για να εργαστεί απλά στη ζωή μας. Δύο επίπεδα αγάπης, η ανθρώπινη αγάπη και η θεϊκή αγάπη. Το πνευματικό είναι πάντα πιο ισχυρό από το φυσικό και κυριαρχεί απλά στη ζωή. Είναι ακριβό πράγμα και έχει ένα κόστος. Η απελευθέρωση του εαυτού μας είναι ακριβό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το αίμα του Ιησού μας βοηθάει με τη χάρη του Θεού να πληρώσουμε το κόστος και να λάβουμε το χρυσάφι του Θεού. Και αυτό πριν την Αρπαγή είναι η εβδομάδα των Αζήμων. Άζημο ψωμί, ανάπαυση στην αγκαλιά του Θεού, στην πίστη του Θεού. Η αγάπη πάντα πιστεύει, πάντα βλέπει μπροστά και πάντα ελπίζει στο σχέδιο και στην αλήθεια του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Η σοφία του είναι μεγάλη, διαχρονική για πάντα και πάντα στο σώμα. Έτσι. Ας κρατήσουμε τον Λόγο Του, ας ετοιμαστούμε να ψάλουμε έναν ύμνο στον Κύριο, να τον ευχαριστήσουμε και μετά να πάμε στο Σταυρό και να πάρουμε από το σώμα και το αίμα του Κύριου. Έτσι, για να σηκωθούμε λιγάκι.